Φίλε και φίλοι, γεια σα. Είναι το ZOTOS TV και τα ZTV News. Η NASA έχει υπολογίσει την ημέρα που θα πάψει να υπάρχει όλη η ζωή στη Γη. Οι μεγάλη κλίμακα προσωμιώσει υπολογιστών τη NASA έχουν δείξει πόσο χρόνο έχει η ανθρωπότητα ακόμη για να εντοπίσει έναν νέον πλανήτη για να κατοικήσει. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ανθρωπότητα δεν θα αισθανθεί ποτέ απόλυτα ασφαλής και θα χρειαστεί να κινηθούμε γρήγορα για να σώσουμε ολόκληρο τον πολιτισμό από την εξαφάνιση. Διαφορετικά, όλα θα καταστραφούν από τον ήλιο. Οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν πότε θα καταστραφεί η ατμόσφαιρα του κόσμου από την ηλιακή ακτινοβολία. Ταυτόχρονα, μια ποικιλία γεγονότων Μπορεί να προκαλέσει την διαφορά της ημερομηνίας, επομένως οι επιστήμονες χρησιμοποιούν προσωμιώσεις υπολογιστή για να καλύψουν όλες τις πιθανές... πιθανότητες. Οι ειδικοί μπορούν να μιλήσουν για ακριβείς μετρήσεις, επειδή το μοντέλο υπολογιστή έχει πραγματοποιηθεί περισσότερες από 400 φορές. Η αποοξυγόνωση θα προκύψει σχεδόν σίγουρα από την ηλιακή δραστηριότητα αυτή η διαδικασία θα πάρει 1 δισεκατομμύριο 2021 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Αυτές οι μετρήσεις αναμφίβολα θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, καθώς η επίδραση στο περιβάλλον συνεχίζει να αυξάνεται. Όλοι οι ειδικοί όμως συμφωνούν. Οι άνθρωποι πρέπει επιγόντως να βρουν ένα νέο πλανήτη για να επιβιώσουν και έχουν 1 δισεκατομμύριο χρόνια για να το κάνουν οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί τελικά κάποια στιγμή στο μέλλον η λύση. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Ως την επόμενη φορά να είστε καλά.